Σε απόσταση μια νίκη σε μία από την άλλη. Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Ξάνθη και είναι άνετες νίκες. 46 και συνεχίζει να πηγαίνει καλά. Όφη 35, 20-21, 16 προηγείται. 14 Βαζέχα που δεν σκόραρε. 12 ο Γιουσκόβια που σκόραρε. 11 Μπάρνια Χαραπιάλης Μαχλάς. 10 Ρίσνετς Ήβιτς και Κωστής. Πάμε στο προπό. Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1-1. Καλύτερη και με βάση τη λογική των αριθμών γιατί είναι πρώτη στη βαθμολογία. Η Ένωση με ηγέτη και σκόρερ τον Τσάρτα δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Άρη 4-0. Ο Τσάρτας έβαλε 3 γκολ. Και δικαιούται για να ομιλεί για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Και εδώ που τα λέμε, με τέτοια μπάλα που παίζει, πολύ δύσκολα θα βρεθεί αντίπαλος να της κόψει το δρόμο. Σάρτας απευθείας. Η μπάλα περνάει, πηγαίνει στα δίχτυα, μπερδεύτηκαν και οι αμυνόμενοι του Άρη, καθώς μπήκαν στη φάση οι παίκτες της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, στο 26ο λεπτό ο Βασίλης Τσάρτας πανηγυρίζει με αυτό το φάουλ ένα ακόμη γκολ που τον εδρεώνει και στην κορυφή τον σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος. Ο Τσάρτας έχει χώρο και αλλάζει την μπάλα για τον Μπορμπόκι μέσα στην περιοχή να δούμε, κοντρολάρει αλλά δεν κράτησε την μπάλα, τελικά στρώνεται στο Κωστή και γίνεται το 2-0 με αφού ψύχρεμα ο Μπατίστα τη γύρισε προς τα πίσω. Κοιτάξτε εδώ, με υπερένταση ο Μπορμπόκης γύρισε την μπάλα πίσω, ο Μπατίστα με το τακουνάκι την έδωσε στον Κωστή, το ψύχρεμο δεξιόπλασε του Θεσσαλονικιού μέσω της ΑΕΚ, έφερε το 2-0 και όλη η φάση από την θαυμάσια μακρινή παλιά του Τσάρτα προς τον Μπορμπόκη, ο Μπορμπόκης κοντρολάρισε, πρόλαβε και γύρισε την μπάλα πίσω, ο Μπατίστα την άφησε για τον Κωστή και από εκεί τα πράγματα ήταν εύκολα για το 2-0. Προσπάθεια της ΑΕΚ, το σουτ και είναι το 3-0, είναι το 3-0 από τον Βασίλη Τσάρτα με ένα κεραυνό από αυτούς που συνηθίζει ο μέσος της ΑΕΚ. Το 3-0 είναι γεγονός στο 67ο προς 68ο λεπτό. Εδώ καθώς βρέθηκε σε κενό χώρο αρκετά μακριά από το ημικύκλιο, περισσότερο από 25 μέτρα, έστειλε την μπάλα στη γωνιά του τέρματος παρά την ωραία εκτείναξη που επιχείρησε ο Καρκαμάνης. Φεύγει ο Μανολάς, κάνει πολύ ωραία την προσπάθεια. Να δούμε, φτάνει μέσα στην περιοχή ο Μανολάς και επιχειρεί να κάνει το σούτ, όχι. Κάνει την σέντρα, να δούμε, συνεχίζει ο Τσάρτας, κάνει το τέταρτο γκολ. Ο Κετσπάγια δεν είχε βρει την μπάλα, ο Τσάρτας όμως την πρόλαβε και την στέλνει στα δίχτυα στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Βασίλης Τσάρτας αναδεικνύεται μορφή και σκόρερ της ΑΕΚ με αυτό το διαγώνιο σουτ μετά από την εντυπωσιακή προσπάθεια του Μανολά εδώ που έκανε τη σέντρα. Ο Κετσπάγια δεν μπόρεσε να τη σπρώξει τα δίχτυα, ο Τσάρτας την κέρδισε και από τη γωνιά της μικρής περιοχής μπροστά από τον Ποσαπαλίδη την έστειλε για άλλη μια φορά στα δίχτυα του Άρη. Δείτε την προσπάθεια του Μανολά, την συνέχεια της φάσης και την κατάληξή της που σημαίνει το 4-0 για την ΑΕΚ. Ολόκληρο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ελάχιστα out. Έτοιμοι να αρχίσουν το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και Κασάπη και στις κερκίδες πάρα πολλούς από τους οπαδούς της, οι οποίοι φυσικά ήρθαν να την παρακολουθήσουν μετά την καταπληκτική πραγματικά εμφάνιση που είχε η ομάδα της ΑΕΚ στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα παίκτη του Άρη στην προηγούμενη φάση να έχουν τραυματιστεί και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Έτσι βρίσκω την ευκαιρία. Υπάρχει κενός χώρος μπροστά. Ο Σαμπανάτζοβιτς περνάει την μπάλα για τον Μπατίστα. Ο Τσάρτας έχει χώρο μπροστά. Να δούμε αν θα κάνει το σουτ. Κόπηκε από τον Κολτσίδα. Κούρσες του. Κωστής προσπαθεί να φύγει ανάμεσα από δύο. Καταφέρνει ο Κωστής. Κάνει το σουτ. Αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από το τέρμα του Καρκαμάνη. Πάντως είναι μια Λεκμπέλο. Ήρθε η μπάλα στο δεξί του. Έκανε το σουτ τεχνικό. Αλλά έφυγε πάνω από το τέρμα του Καρκαμάνη που παρακολούθησε. Σαβεύσκι. Μπορμπόκης που αφήνει την δεξιά πλευρά της διάταξης της ΑΕΚ. Ο Τσάρτας περνάει την μπάλα για τον Μπατίστα. Τσάρτας του βγάζει την μπάλα μπροστά για να κάνει την κούρσα. Θα αφήσει όμως. Κάνει το αριστερό σουτ, κόβει ο Καρκαμάνης με διπλή προσπάθεια χωρίς όμως να αντιμετωπίσει άμεσο κίνδυνο. Ο τερματοφύλακας του Άρη
Στο σούτ αυτό με το αριστερό που έκανε πάνω στην κίνηση, ο Κετσπάγια, η μπάλα πέρασε πάνω από τον Κολτσίδα. Φεύγει στην αντεπίθεση. Κετσπάγια που περνάει, η μπάλα γυρίζει. Με τις γροθιές κόβει ο τερματοφύλακας του Άρη. Τσάρτας, Μπορμπόκης γυρίζει την μπάλα και μπλοκάρει ο Καρκίδη, κάνει τις προσποιήσεις, πατάει στον Τσάρτα. Ο Τσάρτας από μακριά το σούτ, πέφτει εντυπωσιακά και αποκρούει ο Καρκαμάνης, η φάση συνεχίζεται, είναι ο Κωστής αυτός ο οποίος μονομαχεί με τον Ποζαπαλίδη που είναι ο προσωπικός του Φρουρός, ξεφεύγει προς στιγμήν, κάνει πολλές τρίπλες τελικά. Η μπάλα στον Κασάπη, Τσάρτας και Τσπάγια, βγει Τσάρτα, η παλιά είναι για τον Κωστή που βρίσκεται δεξιά. Κωστής προσπαθεί να ξεφύγει, ωραίες οι προσποιήσεις του Γεωργιανού. Το αριστερό σούτ, η μπάλα θα περάσει λίγο out. Ένα δεύτερο εντυπωσιακό σούτ από τον Κετσπάγια, τον βλέπετε εδώ πάλι με το αριστερό, πάλι πάνω στην κίνηση. Φεύγει αρκετά έξω βέβαια. Την ξαφνική τελευταία μπαλιά που γίνεται τώρα προς τον Σαβεύσκη, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει. Την μπάλα φτάνει μέσα στην περιοχή, προσπάθησε ο Μανολάς να κάνει την κεφαλή. Μανολάς με τον Ιβάνα τον παρενοχλεί, Σαμπανάτζοβιτς. Κασάπης, για να βγουν λίγο από την περιοχή τους οι παίκτες του Άρη. Σαβεύσκη, Τσάρτας. Το πέρασμα προς τον Μπατίστα κόπηκε από τον Μητσόπουλο. Τσάρτας παίρνει την κεφαλιά. Ο Μιλόγεβιτς έκοψε. Σαβεύσκη, Τσάρτας με τον Λεκμπέλο να πέφτει επάνω του. Την τελευταία στιγμή έκοψε ο Καρκαμάνης στο φάουλ που έγινε και το σούτ του Κετσπάγια δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπάγεβιτς με τον βοηθό του το Ραβούση παρακολουθούν. Κοιτάξτε εδώ το φάουλ από τον Τσάρτα. Την μπάλα με φάλτσο έρχεται μέσα στην περιοχή. Ο Καρκαμάνης αναγκάστηκε μπροστά από τον Μπατίστα να πλωζάρει και να διώξει ακριβώς το ημικύκλιο με το δεξί, αλλά σε κακή τοποθέτηση, που πήρε την θέση του Γιώργου Φυρού στον πάγκο και έχει την τεχνική ευθύνη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και νέα επίθεση τώρα για την ΑΕΚ με τον Βλάχο. Μπορμπόκης, Τσάρτας, προσπαθεί ο Ιβάν, ο Τσάρτας κρατάει την μπάλα, ξεφεύγει από τον Κοφίδη. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Μπορμπόκη, δύο παίχτες του Άρη. Ένα από τις κερκίδες, ο ένθερμος ΑΕΚΤΖΙΣ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, γνωστός. Να δούμε τον Μπατίστα. Μπατίστα ψάχνει, περνάει μέσα στην περιοχή, μπάλα στο αριστερό, κάνει το σούτ, θαυμάσια ο Καρκαμάνης, γίνεται το σούτ, η μπάλα χτυπάει στη δοκό, ο Σαβεύσκη επιμένει, μια φάση που θα την πρέπει να την ξαναδούμε, ο Τσάρτας τώρα κάνει το σούτ και είναι η καλύτερη φάση του αγώνα στο 20ο λεπτό, μια φάση εντυπωσιακή με τον Μπατίστα να ξεκινάει αυτή την φάση. Εδώ με το αριστερό κάνει το σούτ, ο Καρκαμάνης πέφτει, αποκρούει. Η μπάλα έρχεται στον Σαβεύσκη που κάνει απευθείας το σούτ. Η μπάλα βρήκε, θα ξαναδούμε τη φάση τελικά. Όχι, πρέπει, θα έπρεπε ίσως να την ξαναδούμε, γιατί η μπάλα με την προσπάθεια που έκανε ο Κωστής πήγε στην οριζόντια. Ο Δαλκίδης, συγγνώμη, για να πάρει τη θέση του, ενώ ο Τσάρτας εκτελεί το κόρνερ. Και ο Καρκαμάνης, ο οποίος αναδεικνύεται του Άρη. Να δούμε εδώ τον Μπατίστα που φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει, όχι, χτυπάει στην οριζόντια δοκό. Από την παρέμβαση του Κωστή, το σουτ προβολή που έκανε. Και έτσι η ΑΕΚ μέσα σε δύο λεπτά σταματιέται από την ατυχία. Από την οριζόντια δοκό συγκεκριμένα του τέρματος του Άρη. Του Άρη που προσπαθεί τώρα να φύγει με Κωστής που κινείται πάρα πολύ και φάτα και γρήγορα. Κωστής φέρνει την μπάλα για τον Μπατίστα, κάνει την προσπάθεια. Φάση που κάνει την παλιά, προσπάθησε ο Κωστής, η μπάλα κοιτάξτε. Μετά το πλασάρισμα πηγαίνει στην οριζόντια δοκό, το 0-0 παραμένει στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορμπόκης, Σαμπανάτζοβιτς, Τσάρτας, μπαλιά για τον Μπορμπόκη. Κάκη που πιέζει, Σαμπανάτζοβιτς, Μπορμπόκης, αφήνει στον Κετσπάγια, ο Ιβάν τον παρενοχλεί, Σαμπανάτζοβιτς,
Μαλλιά για τον Μπατίστα. Μπατίστα με τον προσωπικό του φρουρό, τον Κολτσίδα. Και έχουμε το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Πλάγια, όπως μπορείτε να δείτε. Και με τον Τσάρτα έτοιμο να το εκτελέσει. Τσάρτας απευθείας. Η μπάλα περνάει, πηγαίνει στα δίχτυα, μπερδεύτηκαν και οι αμυνόμενοι του Άρη, καθώς μπήκαν κάποιος από τους συμπαίκτες που θα πήγαινε πιο γρήγορα. Η τροχιά όμως ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε σε κανέναν να παρακολουθήσει την μπάλα και να μπει στην πορεία της. Άλλη μια φορά το γκολ του Βασίλη Τσάρτα. Και η ΑΕΚ σε άλλη μια επίθεση, ενώ εμείς βλέπουμε Βορμπόκης, νέα επίθεση, λάθος. Ακούς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι για τη διαιτησία άφησαν με δηλώσεις τους εχμές κατά του Προέδρου της ΑΕΚ Μιχάλη Τροχανά και του προπονητή του Σαμπάγεβιτς, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία. Ο προπονητής της ΑΕΚ στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ως άμεσα θυγόμενος, απάντησε. Τους φώναξα εγώ να λένε τότε που έχασα εγώ να πούνε. Τώρα μένα φωνάζουν που χάσανε αυτοί, να το πω εγώ. Αν κύριοι νομίζουν ότι μπορούν να το πούνε όπως και εγώ το έχω πει, να βγαίνουν και να πούνε. Είπα όνομα, κανένα. Γενικά μιλούσα. Και ακριβώς αυτό που μιλούσα, αυτό έγινε και χθες. Ο επίσημος Παναθηναϊκός δεν τοποθετήθηκε σήμερα με ανακοίνωσή του, κάτι που έκανε η Πανελλήνια Λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, η οποία αφήνει εχμές κατά των κυρίων Τροχανά και Μπάγκεβιτς. Με απόφαση του Προέδρου της ΠΑΕ, Γιώργου Βαρδινογιάννη, θα σταλούν επιστολές προς όλα τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ, κύριος Τσίλης, θα ζητήσει τη διαγραφή του κύρου Βασάρα από τους πίνακες της πρώτης εθνικής. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο παρατηρητής διαιτησίας του χθεσινού αγώνα βαθμολόγησε τον εν λόγω διαιτητή με 7.